Καθήλωσε το πολυπληθές κοινό στη Δάβλια η βιωματική παράσταση με τίτλο «Μάνος Λοΐζος όταν τα τραγούδια μιλάνε», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Τροφόνια 2021. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα δημιουργό βασισμένη στο όραμά του για την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία. Ένα σενάριο που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου του Μάνου Λοΐζου μετά την έρευνα και την σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Γιωργαντά, με αφηγήσεις, μουσική και προβολές ντοκιμαντέρ, με συντελεστές από τη Βιωτία και τη Φωκίδα. Και έτσι κάναμε δύο παραστάσεις απόγευμα και βράδυ, όπου ήρθε και μας παρουσίασε στον κόσμο για πρώτη φορά ο Θεοδωράκης. Και μάλιστα από ό,τι θυμάμαι μας παράδωσε και μια πέτρα, σαν ένα είδος σκυτάλης. Την πέτρα αυτή του την είχαν πετάξει σε μια παράσταση κάπου στην Άουσα, αν θυμάμαι καλά. Αυτή την πέτρα τη φύλαξα, γιατί παίξανε πολλές πέτρες στην Άουσα και πήγαν να μας σκοτώσουν πραγματικά. Ζήσαμε κατά τύχη. Τα παιδιά οργανώθηκαν στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής, όπου ήταν ένα φυτόριο από το οποίο ξεπήδησε όλη η σύγχρονη λαϊκή μουσική, το έντρο λαϊκού τραγουδιού. Εκεί μέσα μπήκε η Μαρία η Φαραντούρη, ο Πουλόπουλος, ο Μαρκόπουλος, ο Λοΐζος, ο Λεοντής, ο Σαββόπουλος, όλοι βγήκαν μέσα από το φυτόριο του Συλλόγου των Φίλων της Ελληνικής Μουσικής. Και όταν έγινε η πρώτη συναυλία με τους νέους συνθέτες, τότε προσέφερα στο Λοΐζο αυτή την πέτρα σε ένα σύμβολο για το πόσο τελικά μάταιος είναι ο κόπος όλων των δυνάμεων, είτε είναι μαύρων ή έχουν άλλα χρώματα, να σταματήσουν αυτό το τραγούδι, αυτή τη φωνή που στηρίζεται. Επάνω στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι, επάνω στη ζωντανή ελληνική ποίηση και κυρίως πάει χέρι με χέρι με όλους τους αγώνες της νεολαίας μας. Την εποχή εκεί, όπως ξέρετε, η νεολαία μας αγωνιζόταν για το 1-1-4, για το 15% για την παιδεία. Σε όλα αυτά, ο Μάνος Λοΐζος ήταν πρωτοπόρος. Και με τη στάση του και με το είδος του και με τα, κυρίως με τα τραγούδια του, που κάθε χρόνο ορίμαζαν ακόμα και περισσότερο. Ολοκληρώ το Χάρλεμ. Ένα ταξίδι στον χρόνο, από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, από τον Μπρούκλιν στην Αθήνα, από τον Χατζηδάκη στο Θεοδωράκη και ανάμεσά τους ο Μάνος Λοΐζος να συνδέει με τη μουσική και τις ιδέες του την παγκόσμια ιστορία με τον ελληνικό πολιτισμό. Ξεκίνησα την έρευνα περίπου πριν 8 μήνες. Η αγάπη μου για τον Μάνο Λοΐζο, τα βαθιά αλληλέγγυα συναισθήματα και η δημοκρατία. Και μέσα σε αυτή την, μες στον κορονοϊό, μες στην απομόνωση, μες στην αποξένωση, που απομακρυνθήκαμε ο ένας από τον άλλον, έρχεται ο Μάνος Λοΐζος και τα ενώνει όλα. Μία παράσταση αφιερωμένη στον συνθέτη, στο μεγάλο συνθέτη Μάνο Λοΐζο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Λεβαδέων για την διοργάνωση της απόψινής βραδιάς. Είναι τιμή για μας να παρουσιάζεται ένα τέτοιο γεγονός εδώ στο χωριό. Μια ξεχωριστή, μια διαφορετική, μια πολύ ωραία βραδιά, και με αυτή την ωραία βραδιά εδώ στη Δάβλια κλείνει ο κύκλος των εκδηλώσεων όσον αφορά στα πλαίσια των τροφονίων για τις δημοτικές μας ενότητες.
Ήταν κάτι που το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, το είχαμε όλοι ανάγκη. Μετά από τόσο καιρό πανδημία και εγκλεισμού, οι εκδηλώσεις μας πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Ως Δημοτική Αρχή είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέτος, μετά από 1,5 περίπου χρόνο καλλιτεχνικής σιωπής, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τα τροφόνια και πάλι. Εξαιρετική εκδήλωση. Πήγαμε φέτος στις κοινότητες μας με πολύ αξιόλογες εκδηλώσεις. Πραγματικά αυτό που απολαύσαμε απόψε και ήταν μια μαγευτική βραδιά και ένας... πιστεύω ότι ούτε και οι διοργανωτές δεν το είχαν σκεφτεί ότι θα μπορούσε να δέσει ο Λοΐζο τόσο αρμονικά με τον Θεοδωράκη. Κατά την άποψή μου ήταν όχι μόνο αφιέρωμα στο Λοΐζο, ήταν και στο Θεοδωράκη με ένα έμεσο τρόπο, γιατί ήταν στενοί συνεργάτες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η χοροδία της Δάβλιας με μαέστρο τον Δημήτρη Καρούζο και η ορχήστρα ποικίλης μουσικής του Δήμου Λεβαδέων με αρχιμουσικό τον Γιώργο Κοσμίδη.